Ευχαριστώ που με καλέσατε. Τιμή μας, ευχαριστούμε για τον χρόνο σου, εννοείται, χρειάζεται εσύ να μας ευχαριστάς. Πες μας εσύ λίγο με τι ασχολείσαι. Καταρχάς να σας πω ότι ασχολούμαι με θέματα περιβάλλοντος, εντάξει, όπως είπαμε πολλές φορές, πλέον είναι ένα πολύ καυτό θέμα. Ως επιτοπλίστων, εντάξει, είμαι ωκεανογράφος, με εξειδικευτή στην ρύπανση του περιβάλλοντος. Η έρευνα μου, κατά κύριο λόγο, δίνει προς την αειφορία, δηλαδή την πράσινη ανάπτυξη, την πλεοικονομία. Τώρα βλέπουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα και βλέπουμε και πώς το προσεγγίζει και τον Green Deal, η πράσινη συμφωνία, αλλά και με παγκόσμιο τρόπο, όπως που έγινε πριν λίγους μήνες στην Σκωτία, το COP26. Mm-hmm. Επομένως, το συγκεκριμένο θα έλεγα, ο συγκεκριμένος τομέας αξίζει να προωθηθεί. Και τούτη η Παγκόσμια Μέρα από τις Επιστήμες είναι μια ευχαρίστηση για τις κοπέλες, τις γυναίκες, όλα τα φύλλα ίσως, δεν είναι το σωστό, να προωθήσουμε το συγκεκριμένο τομέα και με το συγκεκριμένο στόχους. Συμφωνούμε μαζί σου. Είναι μια πολύ σημαντική, αν θέλεις και αφορμή για να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί είναι προτεραιότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι προτεραιότητα και στο Πανεπιστήμιο και η συμμετοχή όλων πάρα πολλά σημαντική, έχοντας και γυναίκες σαν εσένα σε έναν τομέα που είναι προτεραιότητα στις χώρες μας και αφορμή την κλιματική αλλαγή, δυστυχώς ή ευτυχώς, αλλά και για την διατήρηση ενός περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές, είναι σημαντικό να προωθούμε, να μιλούμε ότι στην Κύπρο έχουμε την εμπειρογνωμοσύνη. Λέγαμε πριν και με την Μαρία Αντωνίου, τη συνάδελφο σου, πως τίνουμε πάντα για θέματα που αφορούν ίσως επιστήμες που δεν είναι τόσο συχνές, να ψάχνουμε στο εξωτερικό. Ενώ η Κύπρος έχει έναν πολλά δυνατόν δυναμικό, το οποίο είτε άντρες είτε γυναίκες οφείλουμε να το προωθούμε και σαν πανεπιστήμιο και εμείς τους εαυτούς μας κάποιες φορές. Πριν γίνει αναγκαιότητα θα έλεγα, διότι χωρίς το περιβάλλον δεν υπάρχει ούτε η ανθρωπότητα, επομένως πρέπει κάποιος να το αντιληφθεί το πράγμα. Ακριβώς. Εσένα σε όλα τα χρόνια η αγάπη σου νομίζω για το περιβάλλον ήταν ένα κύριο κίνητρο. Ίσως κάποιον άλλον κίνητρο, είτε σαν άνθρωπο που θαύμαζες, είτε γυναίκα επιστήμονα που θαύμαζες, με συγχωρείς, που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας. Εντάξει, θέλω να είμαι γραφική, δεν θα είμαι γραφική. Στο γυμνάσιο είχα μια καθηγήτρια που μας δίδασκε φυσιογνωστικά. Πέρα από την αγάπη μου, εξαρχή που ήμουν αρκετά μικρή, θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους κύριους λόγους που με όθησαν να αγαπήσω τόσο πολλά τη φύση και το περιβάλλον. Ναι. Ονομάζεται Παναγιωτίδου, ήταν Νίκη Παναγιωτίδου. Πολλά σημαντικό είναι η εκπαιδευτική που είχαμε στη ζωή μας, ειδικά στα χρόνια του σχολείου, ήταν η πρώτη, αν σκεφτείς, τα πρώτα πρότυπα που βλέπαμε. Επομένως, ήταν η πρώτη μου επαφή με το εργαστήριο για να πρώτη μου επαφή με τις επιστήμες. Επομένως καθορίζουν, αν μη τι άλλο, την πορεία μας σαν άτομα, ποιαν επιστήμη θα αγαπήσουμε, που να μας εμπνεύσουν, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος τους. Συμφωνώ, θεωρώ ότι πρέπει να συνεχιστεί στο πανεπιστήμιο, διότι είμαστε ο τελικός συνδετικός κρίκος με την η ακαδημία, με το industry, με τη βιομηχανία. Επομένως, πρέπει να δώσουμε τις καλύτερες ενδυμώσεις και πρέπει πραγματικά να λειτουργούμε σαν μέντορες στους φοιτητές μας. Πάρα πολλά, πάρα πολλά σημαντικό. Εσύ σαν νέα, είσαι νέο άτομο, αλλά σαν έτσι, μια νέα επιστήμονα, τι θα έλεγες σε μια άλλη νέα επιστήμονα, μη νέο κορίτσι που θα την ενδιέφερε να ακολουθήσει το συγκεκριμένο κλάδο, τι λες εσύ στους φοιτητές σου για να τους εμπνεύσεις? Αλλά έτσι, με το περισπέκτημα βλέπεις κορίτσι απέναντί σου, βάλε το φακό του φίλου και σκέφτεται ένα κορίτσι. Γενικότερα όλα τα φύλλα, αλλά ναι. Δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχουν τα στερεοποιημένα πρότυπα, τα κοινωνικά μοντέλα και οι προκαταλήψεις όσον αφορά τις γυναίκες στα κορίτσια.
Θα έλεγα ότι πρέπει να ακολουθήσουν το όνειρό του. Όταν σπούδασα και ονογράφο, έλεγα μου τι ακριβώ σπουδάζει. Ακόμα νομίζω κανένα δεν καταλάβει τι σπουδάσα. Επομένως πρέπει να ακολουθήσουν το όνειρό τους, να έχουν όραμα, γιατί είναι σημαντικό, και εξάλληψη των στερεοτύπων, δηλαδή να φύγει το φτίγμα και οι διάφορες μορφές διακρίσεις κατά τη γυναίκα, τα κορίτσια γενικότερα, αν θα γίνουν επιστήμονες, αν θα πάνε στην ακαδημία, αν δεν πρέπει να είναι σωστές μητέρες, σωστές σύζυγοι κτλ. Τούτο το πράγμα δυστυχώς, μια προκατάληψη που έχουμε στην Κύπρο, πρέπει να εξαλειφθούν τους ανισότητες για να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των γυναικών και να μεταχειριστούν, να έχουμε μια ανοιχτή μεταχείριση, ρε παιδί μου, να γίνει μια πολιτισμική αλλαγή, θα έλεγα, και για να επανέλθει η ισορροπία μεταξύ των διαφόρων φύλων. Για μένα, πρέπει να αυξηθεί την προβολή και η συνεισφορά του ρόλου της γυναίκας τις επιστήμες. Σε οποιοδήποτε κλάδο, ίσως καλύτερα να λέω. Εντάξει, με αφορμή την ημέρα, κοιτάζουμε προς τις επιστήμες, αλλά θα έλεγα να ακολουθήσουν το όνειρο τους. Ούτε να ακούσουν ότι δεν πρόκειται να αργοβηθεί στο συγκεκριμένο τομέα, καλύτερα να βρει μια δουλειά η οποία να σχολανείς νωρίς. Δηλαδή, τούτες οι προκαταλήψεις, τούτα τα στερεοποιημένα πρότυπα που έχουμε, πρέπει να εξαλειφθούν. Και να ακούσουν κοινό που πραγματικά θέλουν. Δηλαδή, εκείνο που πραγματικά θα έλεγα, εκείνο που λέω στους σπίτες μου, να κάνετε εκείνο που ξυπνάει το πρωί και κάνετε σας ευτυχισμένους. Πολλά σημαντικό μήνυμα, Όλια μου. Και χαίρομαι που έναν άτομο που είσαι και εσύ είσαι επαφή με νέους, ξέρω ότι το μεταφέρεις και εσύ συχνά. Επομένως, το ξέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Ήταν τιμή μας. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις και εμείς είμαστε σε επαφή. Να είσαι καλά, Παναγιώτα μου, επίσης. Γεια σου, Όλια μου, bye bye.